Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο της μείωσης του μαθητικού δυναμικού στα σχολεία της Κρήτης. Σε επίπεδο νομού Ηρακλείου, τα πρωτάκια φέτος είναι λιγότερα κατά 255 σε σχέση με πέρυσι, ενώ λιγότερα κατά 13 θα είναι τα τμήματα, σύμφωνα με τον Μανώλη Μπελαδάκη. Πέρυσι είχαμε 3.248 μαθητές στην πρώτη τάξη, που ήταν ήδη μειωμένος ο μαθητικός πληθυσμός. Φέτος λοιπόν έχουμε παραπάνω μείωση και έχουμε εγγραφέντες μαθητές 2.993. Έχουμε 255 παιδιά λιγότερα στο νομό Ηρακλείου μόνο. Από πέρυσι. Δηλαδή έχουμε 13 τμήματα λιγότερα, 13 δασκάλους λιγότερους, 13 τάξεις λιγότερες θα λειτουργήσουν στα σχολεία του νομού Ηρακλείου. Αυτό που είχαμε εκτιμήσει ως εκπαιδευτική τα τελευταία χρόνια είναι ότι θα έχουμε μια συρρήκνωση του μαθητικού δυναμικού που προέκυπται λόγω του μικρού αριθμού γεννήσεων σε συνδυασμό με τη φυγή πάρα πολλών νέων ανθρώπων όπου έφυγαν στο εξωτερικό και εκεί πλέον ζουν με τις οικογένειές τους. Κατά συνέπεια, αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία 2-3 σχολικά έτη είναι ότι έχουμε λιγότερες εγγραφές στα νηπιαγωγεία και κατ' επέκταση στην πρώτη τάξη των δημοτικών σχολείων. Τα τελευταία χρόνια η μείωση στο μαθητικό δυναμικό είναι αισθητή, με φόντο την οικονομική και κοινωνική κρίση, με το γεγονός αυτό να προβληματίζει τη σχολική κοινότητα. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τα νέα ζευγάρια τα οποία βίωναν το πρόβλημα της κρίσης δεν επέλεξαν να κάνουν παιδιά, δεν επέλεξαν δηλαδή να προσθέσουν ένα νέο μέρος στην οικογένεια που αυτό θα σημαίνει και περισσότερα έξοδα για την οικογένεια. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι το παραγωγικό κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού ένα μεγάλο μέρος έφυγε στο εξωτερικό. Έχουμε δηλαδή μια μετανάστευση, η οποία όμως μετανάστευση προέρχεται από τις νεαρές ηλικίες. Τα παιδιά δηλαδή αυτά αναζητούν εργασία, άρα και φεύγουν, αλλά και ένας δεύτερος λόγος είναι ότι δεν επιλέγουν να παντρευτούν και να κάνουν οικογένεια. Μείωση στο μαθητικό δυναμικό καταγράφεται και σε παιδιά λοδαπών, καθώς αρκετές οικογένειες επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Οπότε ένα ποσοστό αλλοδαπών μαθητών που φοιτούσαν στο ελληνικό σχολείο, που ήταν οικονομική μετανάστευση γονείς τους, με τις συνέπειες της κρίσης που βίωναν και αυτοί, αναγκάστηκαν και επέστρεψαν στις χώρες προέλευσής τους. Άρα έχουμε ένα αριθμό παιδιών να φεύγει από το ελληνικό σχολείο.